Καλημέρα και καλή καθαρά Δευτέρα. Καλά κούλουμα δεν λέτε στην Ελλάδα. Σήμερα είναι η καθαρά Δευτέρα του 2020. Έχουμε 2 Μαρτίου ημερομηνία. Ε, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν αυτή τη γιορτή. Να περάσετε καλά είτε θα πάτε στα λιβάδια είτε θα μείνετε στα σπίτια σας είτε θα πάτε επισκέψη κάπου αλλού. Εμείς εδώ στο κανάλι μας όμως δεν ξέρουμε ούτε γιορτές ούτε καθημερινές. Καθημερινά έχουμε vlogs. Ξέρετε φυσικό ότι τα ανεβάζω από κάποιες μέρες προηγουμένως. Και νομίζω ότι αυτέ τι μέρε, που είναι αργία, κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται περισσότερο από τι υπόλοιπε μέρε να ακούσουν κάτι εδώ πέρα παρά τι καθημερινέ. Λοιπόν, πάμε, πάμε με την επιστολή τη φίλη, η οποία έχει. Ε, πολύ δυνατό θέμα και ίσως έρχεται και σε απάντηση αυτή η επιστολή, σε μια επιστολή μιας κοπέλας που κάναμε προ λίγων ημερών που έλεγε ότι σχέση με μεγαλύτερο χωρισμένο με παιδί που είχε γνωρίσει κάποιον που είχε πάει στο νησί και αυτή είναι φοιτήτρια και της έλεγε να πάει να μείνει στο νησί μαζί του κλπ. Κυρία Θέκλα καλησπέρα. Τους τελευταίους 6 μήνες αντιμετωπίζω μια πολύ δύσκολη κατάσταση στη σχέση μου που νομίζω μου έχει γίνει αιμονή. Ήμουνα σε σχέση ένα χρόνο με έναν άνδρα 42 χρονών, χωρισμένο με τρία παιδιά. Εγώ ήμουν 28 και γνωριστήκαμε στη δουλειά. Δηλαδή είναι και αυτός μεγαλύτερος, 13 χρόνια μεγαλύτερο, τι λέω, 14 χρόνια μεγαλύτερος και και τρία παιδιά. Λέει η φίλη, στην αρχή δεν τον ήθελα πολύ, επειδή μου φαινόταν μεγάλος και η ιδέα του ότι είχε παιδιά με αποθούσε. Εκείνος όμως επέμεινε και ήταν πολύ γλυκός και τρυφερός μου έκανε όλα τα χατήρια, με πήγαινε σε εστιατόρια, μου έκανε δώρα, κάναμε ταξίδια και όσο πέρναγε ο καιρό θεωρούσα ότι είχα βρει έναν σύντροφο που πραγματικά με αγαπούσε. Όμως είχαμε κάποια προβλήματα που εγώ επέμενα ότι έπρεπε να λυθούν και καλά έκανες και επέμενες να λυθούν τα προβλήματα και καλά κάνουν όλοι όσοι επιμένουν να λυθούν τα προβλήματα στι σχέσεις τους. Γιατί είναι καλύτερα να έχουμε πρόληψη παρά μετά να τρέχουμε. Για παράδειγμα, το σπίτι του ήταν εκτός πόλης, παλιό, βρώμικο και απεριποιητό και εγώ δεν ήθελα με τίποτα να μείνω εκεί. Με το δίκιο σου. Ξέρω, είναι πολύ πολύ αποθητικό να γνωρίσεις έναν άνδρα ή μία γυναίκα και όταν σε καλέσει να πάσει στο σπίτι του ή στο σπίτι της, να βρει το σπίτι βρώμικο, απεριποιητό... Και σε μια κατάσταση παράτησης, παρέ, πα, παρέτησης, δεν είναι ανάγκη να είσαι πλούσιος για να έχεις ένα καθαρό και περιποιημένο σπίτι. Έχω μπει σε σπίτια ανθρώπων που έχουν λίγα χρήματα, οι οποίοι όμως είναι αξίοι νοικοκύρητες και άξιες νοικοκυρέ, είναι άνθρωποι με καλή ψυχική υγεία, οι οποίοι φροντίζουν και την υγεία του σώματος και της ψυχής τους, αλλά και την υγιεινή του σπιτιού τους. Ένα σπίτι παρατημένο και απεριποιητό και βρώμικο δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καλή ψυχική κατάσταση, δεν είναι σε καλή ψυχική κατάσταση. Ένας άνθρωπος που έχει ευεξία, που νιώθει καλά ψυχολογικά, έχει και διάθεση να καθαρίσει και το σπίτι του και έχει και την αισιοδοξία και την όρεξη για ζωή του να καθαρίσει το σπίτι του. Ξέρετε ότι έχει ανθρώπου οι οποίοι, όταν είναι πεσμένοι ψυχολογικά, όταν έχουν κατάθλιψη και μπορεί να μην το γνωρίζουν ότι έχουν κατάθλιψη, μπορεί να μην κάνουν καμπάνιο για πολλέ μέρε. Είναι πρόβλημα ένα σπίτι παρατημένο, α, λερωμένο, απεριποίητο. Τώρα δεν μιλάμε για το άλλο άκρο την υπερβολή του, αν δούμε λίγη σκόνη κάπου σε ένα τραπεζάκι να μην πω, πω, πω τι είναι αυτό το σπίτι. Ένα σπίτι είναι ζωντανό οργανισμό, ζούμε μέσα στο σπίτι και φυσικά θα έχει καταστασίε, θα έχει κάποια πιάτα που δεν θα έχουν πληθεί ακόμη κλπ. κλπ. Αλλά έχει μεγάλη διαφορά ένα σπίτι στο οποίο ο ιδιοκτήτη ή η ιδιοκτήτρια του σπιτιού το έχει παρατήσει, από ένα σπίτι το οποίο είναι ζωντανό και σε κάποια φάση Μπορεί να είναι και συγείριστο και στα βιντεάκια που βλέπετε, ότι ανεβάζουμε και εμεί από το δικό μα το σπίτι. Κάποιε φορέ φαίνονται σημεία του σπιτιού μα. Μπορεί να δείτε κάποια καταστασία ή κάποιε δουλειέ εν εξελίξη. Ε, το έχουν αυτά τα σπίτια. Μιλάμε για το πολύ κτυπητό. Αυτό που μπαίνει μέσα και κρατά την πίτη σου. Τέτοι... Ε, είμαι σίγουρο ότι έχετε πάει σε τέτοια σπίτια. Και δεν έχει να κάνει με τα χρήματα. Έχει και ανθρώπου πλούσιου, που έχουν ακριβώ σπίτι. Στο σπίτι μέσα έχουν ακριβά αντικείμενα που πάλι μπορεί να σε αυτή την κατάσταση. Εγώ δεν ήθελα με τίποτα να μείνω εκεί στο σπίτι, λέει η φίλη. Στην αρχή φαινόταν ανοιχτό να μείνουμε κάπου αλλού. Έτσι και εγώ πίστηκα να συνεχίσουμε τη σχέση. Ήταν όλα καλά μέχρι που έχασε τη δουλειά του. Ένα μήνα μετά αρχίσανε τα προβλήματα. Σταμάτησε να είναι τόσο τρυφερός. Άρχισε να βάζει τα παιδιά του και τα σκυλιά του προτεραιότητα. Σταμάτησε να έρχεται σπίτι μου στην περιοχή μου σταμάτησε να κάνει πλάνα μαζί μου. Όταν λες άρχισε να βάζει τα παιδιά του και τα σκυλιά του προτεραιότητα από εσένα εννοεί. Η, ιεραρχία η των προτεραιοτήτων ενός ανθρώπου, ο οποίος είναι στην ηλικία που είναι ο πρώην φίλος σου, 40 ετών, 42 ετών, ο οποίος έχει παιδιά και έχει σκυλιά. Η προτεραιότητα του είναι πρώτα ο εαυτός του, ούτως ώστε να είναι καλά ψυχικά και σωματικά για να είναι εντάξει απέναντι στον εαυτό του και απέναντι στις υποχρεώσεις του. Έπειτα τα παιδιά του και η σχέση του. Τα παιδιά και η σχέση μας είναι στο ίδιο επίπεδο με την έννοια του ότι δεν παραμελούμε τα παιδιά μας για τη σχέση μας, αλλά ότι και παραμελούμε τη σχέση μας για τα παιδιά μας. Γιατί η σχέση μας, όταν έχουμε μια σχέση ερωτική, η οποία είναι σχέση αγάπης, αγαπητική σχέση, που θέλουμε να έχει και πλάνα, όπως λες και εσύ, και πρόγραμμα, σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος μπαίνει με ο άλλος ο άνθρωπος που έχουμε αγαπήσει, έχουμε προσκαλέσει στη ζωή μας, μπαίνει μέσα στη ζωή μας και γίνεται κομμάτι της ζωής μας. Άρα όπως φροντίζουμε για το δικό μας το σώμα, έτσι φροντίζουμε και για το σύντροφο μας. Όπως φροντίζουμε για τη δική μας τη ψυχή, έτσι φροντίζουμε και για τη ψυχή του συντρόφου μας, χωρίς να παραμελούμε τα παιδιά μας σε καμία περίπτωση. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι είναι κακό να έχει κάποιος προτεραιότητα παιδιά, είναι ανησυχητικό όταν έχει σχέση να έχει μόνο τα παιδιά προτεραιότητα και να μην έχει και τη σχέση προτεραιότητα. Εγώ προσπαθώ ακόμα να σώσω την κατάσταση, αλλά εκείνο μου λέει ότι δεν ξέρει αν μπορεί να είμαστε μαζί, γιατί δεν μπορεί να μου δώσει αυτά που θέλω και ότι δεν έχει χρόνο για εμένα, γιατί έχει τα παιδιά του και ψάχνει για δουλειά. Μήπως χάνοντας τη δουλειά του έπεσε σε περισσότερη κατάθλιψη, μεγαλύτερη κατάθλιψη από ό,τι ήταν προηγουμένω. Καταλαβαίνω ότι συμβιβάζομαι και ότι πρέπει να φύγω, αλλά δεν μπορώ. Κάθε φορά που του λέω τέλο, μετά ξαναγυρνάω. Κολλημένη είσαι κι εσύ, όπως και εσύ, όπω και πολλοί άλλοι κόσμοι που μα στέλνουν email. Δεν μπορώ να καταλάβω πω από εκεί που έκανε τα πάντα για εμένα, τώρα με το ζόρι μου δίνει ψίχουλα. Ούτε φυσιολογικό ήταν να κάνει τα πάντα για εσένα στην αρχή, όπω επίση ούτε φυσιολογικό είναι τώρα να σου δίνει ψίχουλα. Το έχω πει πολλέ φορέ, να, να, να... ανησυχείτε όταν κάποιος τρέχει με χίλια στην αρχή της σχέσης και όταν κάποιος δίνει τα πάντα στην αρχή της σχέσης. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε καλή ψυχική κατάσταση και είναι πλήρης και ισορροπημένος, σιγά σιγά δίνεται σε μια σχέση, σιγά σιγά, -σιγά αλλά σταθερά. Δίνει και μένει, δίνει και μένει. Δηλαδή όσο πάει δίνει περισσότερο. Ένας που δίνει πολλά από την αρχή είναι πολύ πιθανόν κάποια στιγμή να τα κόψει απότομα. Εκείνος λέει ότι με αγαπάει, αλλά μάλλον όχι όπως θέλω εγώ. Και ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστέ. Επίση μου λέει ότι δεν είναι διατηρημένο να κάνει συμβιβασμού. Δεν ξέρω τι να κάνω. Ευχαριστώ. Τι σημαίνει δεν είναι διατηρημένο να κάνει συμβιβασμού, Μήπω εννοεί δεν είμαι ερωτευμένο μαζί σου. Απάντησα εγώ στη φίλη, γιατί εννοείται ότι είχε έρθει πριν μήνε το mail. Τη απάντησα: Η γνώμη μου είναι ότι η σχέση σου δεν έχει μέλλον. Και να πα σε ψυχολόγο και παίρνει σειρά για vlog ο άνθρωπο αυτό, έτσι όπω τον περιγράφει, σαφώ δεν είναι καλά αλερωμένο σπίτι και άλλο προ άλλε συμπεριφορέ. Και όταν τι έγραψα δεν είναι καλά, εννοώ ότι κάτι τον απασχολεί σοβαρά. Ξέρουμε ότι τον απασχολεί η απώλεια τη εργασία του, ξέρουμε τον απασχολεί το οικονομικό κομμάτι και ίσω έχει και η κατάθλιψη που είναι αδιάγνωστη. Αυτό εννοούσα. Σε 20 ημέρε η φίλη μου στείλει update. Αγαπητή Θέκλα, ήθελα να σα ευχαριστήσω πολύ για την άμεση απάντησή σα και για τι συμβουλέ σα. Σα γράφω στη συνέχεια του πρώτου email για να σα ενημερώσω για την εξέλιξη τη κατάσταση. Μετά από δέκα ημέρε από την επικοινωνία μα, το τότε αγόρι μου μου είπε ότι δεν θέλει να είμαστε πια μαζί, γιατί με αγαπάει μεν, αλλά δεν είναι ερωτευμένο μαζί μου πια. Άρα, καλά είχα καταλάβει πω δεν είναι ερωτευμένο. Θέλει να ασχοληθεί με άλλα πράγματα, όπω η δουλειά του και τα παιδιά του, δεν μπορεί να μου δώσει αυτά που θέλω, ούτε θέλουμε τα ίδια πράγματα. Η αντίδραση μου ήταν αρκετά έντονη. Έκλεγα για αρκετή ώρα, προσπάθησα να του μιλήσω να δω αν μπορούσα να το αλλάξω γνώμη. Εκείνο όμω ήταν απόλυτο και αρκετά ψυχρό, θα έλεγα, και μου ζήτησε να σεβαστώ την απόφασή του, γιατί όσο δεν το κάνω, τον σπρώχνω πιο μακριά. Ή πόσο πιο μακριά να τον αφού σου είπε ότι δεν θέλω να είστε μαζί. Επίση μου είπε ότι μου κάνει χάρη και ότι θα, είναι πιο ότι θα είμαι πιο ευτυχισμένη χωρίς αυτό, να σου κάνει χάρη που φεύγει από τη ζωή σου. Και ότι αν αλλάξει γνώμη για το χωρισμό θα με ενημερώσει. Εγώ εκεί πέρα θα του έλεγα σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη χάρη, δεν χρειάζομαι, δεν χρήζω ενημέρωση. Η χάρη σου θα είναι διαρκής. Έχουν περάσει σχεδόν τρει εβδομάδε από τότε και είμαι σαφώ πιο ήρεμη και λογική. Καλά, γράφει πιο λογική, γιατί όταν είμαστε κολλημένοι, σε μία σχέση τοξική όπως την έχει περιγράψει και εσύ στην επιστολή σου, έχει χρησιμοποιήσει αυτόν τον όρο, ε, τότε η λογική μας είναι και λίγο σαν να παραμερίζεται. Αλλά σκέφτομαι πολλά που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σου. Πρώτον, ο άνθρωπος αυτός στους πρώτους μήνες της σχέσης μας με είχε στηρίξει πάρα πολύ. Ήταν πολύ γλυκός, τρυφερός, μου έλεγε πόσο με αγαπάει και πόσο τον είχα βοηθήσει να γίνει πιο όμορφη η ζωή του. Ήσουν αυτή η πινελιά, η νότα που κάνει τη ζωή του πιο πολύχρωμη. Η ψυχρή στάση του προς το τέλος και η έλλειψη κάθε συναισθήματος μετάραξε τόσο πολύ που νομίζω φοβάμαι να εμπιστευτώ πάλι κάποιον και να τον αγαπήσω. Ξέρω ότι έχει δικαίωμα να θέλει να φύγει από τη σχέση που είχαμε. Αλλά πού πάει όλη αυτή η αγάπη που υποτίθεται ότι υπήρχε. Πώς ξαφνικά εκεί που άλλο είναι ο κόσμος σου δεν αντέχεις του να τον βλέπεις πια. Αυτό συμβαίνει στις περιπτώσεις που ένας άνθρωπος χρησιμοποιεί τη σχέση σαν παυσίπονο δηλαδή δεν είμαι καλά ψυχολογικά, είμαι σε μια κατάσταση που δεν νιώθω και ιδιαίτερα καλά, είναι μουντή η ζωή μου, έχω ρουτίνα, βαριέμαι, είμαι μόνος, έχω μοναξιά, γνωρίζω μια νέα κοπέλα στη δουλειά και 14 χρόνια μικρότερη από μένα, χρησιμοποιώ την κοπέλα αυτή ως παυσίπονο, δηλαδή φτιάχνω σχέση μαζί της για να νιώσω εγώ καλά, να πάρω από τη ζωντάνια της, να πάρω από τη φρεσκάδα της, να πάρω από τα νιάτα της, να πάρω από τον έρωτά της, τη φουσκώνω πολύ έντονα τα, τα, συναισθήματα τα οποία στην αρχή είναι απλός ενθουσιασμός όλοι μας στην αρχή όταν γνωριζόμαστε είναι απλός ενθουσιασμός προσπαθώ τώρα να σκεφτώ τα συναισθήματα που είχα τον πρώτο μήνα που γνώρισα τον άντρα μου τον Παναγιώτη που ήταν μεν έντονα συναισθήματα αλλά σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνονται με τα συναισθήματα που έχω τώρα δηλαδή τότε ήμουν ενθουσιασμένη από την άλλη όμως δεν τον εκτιμούσα και δεν τον αγαπούσα τόσο βαθιά όσο τον αγαπάω τώρα. Ο ενθουσιασμός στην αρχή από κάποιους ανθρώπους ειδικά οι οποίοι έχουν και μια υποθάλπουσα κατάθλιψη, γενικώ μια διαταραχή, μια ή πολλές διαταραχές συναισθήματος, μπορεί να εκλειφθεί ως μεγάλη αγάπη ερωτική, η οποία στην ουσία να είναι ένα προπέτασμα καπνού, απλώς τι ωραία, φτιάχνω ένα όνειρο, φτιάχνω μια φαντασίωση, και ζω μέσα στο μυαλό μου με αυτόν τον άνθρωπο. Καταλαβες. Άρα αυτός, το, αυτός δεν σε ερωτεύτηκε πραγματικά, ενθουσιάστηκε μαζί σου, παθιάστηκε μαζί σου και το έφτιαξε το παραμύθι για να το βιώσει και αυτός. Τώρα, εσύ πώς μπορείς να εμπιστευτείς σε κάποιον άλλον άνθρωπο πριν οπωσδήποτε να κάνεις ψυχοθεραπεία μετά από τέτοιο κάζο που έχει φάει ψυχοθεραπεία. Και η ψυχοθεραπεία θα σε βοηθήσει να γιατρέψεις την πληγή που σου έχει αφήσει αυτή η τραυματική σχέση. Και όταν τα βρεις με τον εαυτό σου και όταν είσαι καλά, θα μπορεί στο μέλλον και σοφότερη από το μάθημα που έχει πάρει, το σοβαρό μάθημα που έχει πάρει με αυτή τη σχέση, να διακρίνει ποιο άνθρωπο αξίζει τη εμπιστοσύνη σου και ποιο όχι. Ένα ο οποίο παθαίνει από την αρχή τραλαλά μαζί μα, δεν είναι άξιο εμπιστοσύνη. Άλλη ερώτηση. Πάντα πίστευα ότι είμαι ένα άνθρωπο με πολύ αυτοπεποίθηση. Όμω είχε κλονιστεί πολύ ο εαυτό μου το τελευταίο διάστημα. Έμεινα σε σχέση σε μια σχέση με έναν άνθρωπο που δεν ήμουν ερωτευμένη, δεν μου άρεσε η ζωή του, δεν μου άρεσε η πικρόχολη συμπεριφορά του απέναντι στου άλλου που μετά την έβγαλε και σε μένα. Mm. Όταν γνωρίζετε κάποιον ο οποίο έχει τον πικρό λόγο στο στόμα, εύκαιρο να τον πει για τον καθένα. Θα τον πει και για εσά μετά. Είχε αισθητική δυσλειτουργία. Α, δεν πα τα αυτά από την πρώτη επιστολή. Και αυτό τον έκανε να μην επιθυμεί να κάνει σεξ. Είχε θέμα με το αλκοόλ και παλιότερα με ναρκωτικά. Τι ωραία. Ήταν η κελεπούρι κανονικό. Και ο λόγος που έμεινα εκεί ήταν από φόβο, αλλά κυρίως από ευγνωμοσύνη που εντός εγώ με αγαπούσε και με φρόντιζε. Α, τώρα εξηγούνται πολλά. Ο άνθρωπο έχει το ψυχολογικό προφίλ του χρήστη, του addict, του εθισμένου. Μιλάς για εθισμούς, αλκοόλ και παλιότερα ναρκωτικά. Οι άνθρωποι που εθίζονται στο αλκοόλ, στα ναρκωτικά κτλ. σαφώς έχουν μια ψυχοπαθολογία στο συνέστημα που έχει άμεση σχέση με την κατάθλιψη και ο εθισμός είναι ακόμη πιο σοβαρή ψυχική διαταραχή από την κατάθλιψη που αν αυτό έχει σταματήσει τα ναρκωτικά και τα έχει υποκαταστήσει με το αλκοόλ, δεν πάβει να είναι χρήστη. Είναι χρήστη αλκοόλ, αλλά είναι χρήστη. Και την ψυχολογία του χρήστη. Ε, η αυτοπεποίθηση, η οποία αναφέρει, έχω εξηγήσει και άλλε φορέ τη διαφορά μεταξύ αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση. Η αυτοπεποίθηση είναι κάτι παροδικό. Σημαίνει νιώθω αυτοπεποίθηση στην ικανότητα που έχω ε, αυτή τη στιγμή να βγω στο γυαλί και επειδή είμαι και χτενισμένη. Εάν Ήμουνα ένα άνθρωπο που ε, είχα ανάγκη την αυτοπεποίθηση για να εμφανιστώ στο γυαλί, δεν θα έβγαζα τα βίντεο που βγάζω με χτένιστική και άβαυτη. Γιατί εκεί χρειάζεται η αυτοεκτίμηση. Η αυτοεκτίμηση είναι, ένα μεγαλύτερο, είναι μια μεγαλύτερη αξία που έχει να κάνει γενικότερα με τον αγαπά τον εαυτό σου και να είσαι ευχαριστημένο με την κατάσταση του εαυτού σου γενικότερα. Η αυτοπεποίθηση έχει να κάνει για μια συγκεκριμένη συνθήκη ή μια συγκεκριμένη ιδιότητα. Π.χ. μια κοπέλα που δέχεται πολύ φλερτ έχει αυτοπεποίθηση στι ερωτικέ τη σχέσει. Μπορεί όμω η αυτοκτίμηση τη να είναι χαμηλή και σε άλλου τομεί τη ζωή τη να κάνει τρομερού συμβιβασμού. Τώρα, εσύ προφανώ ε, είχε ψηλή αυτοπεποίθηση, δεν είχε όμω ψηλή αυτοεκτίμηση για να μείνει σε εκείνη την κατάσταση. Και γι' αυτό σου λέει ότι θα σε βοηθήσει πολύ η ψυχοθεραπεία. Και η ψυχοθεραπεία θα σε βοηθήσει να διακρίνει ότι άλλο κάποιο να μα δείχνει αγάπη, να μα δείχνει αγάπη, γιατί η αγάπη στην πράξη αποδεικνύεται. Δεν, δεν είναι, δεικ, δεν είναι ποιο θα δείξει αγάπη, είναι ποιο θα βιώσει την αγάπη. Και δεν είμαστε υποχρεωμένοι όταν μα θέλει κάποιο να το θέλουμε κι εμεί. Κάποια στιγμή θυμάμαι είχα σκεφτεί ότι δεν υπάρχει περίπτωση να με αγαπήσει άλλο όπω αυτό. Όμω θέκλα μου κατά λίγο ότι αυτό ο άνθρωπο δεν με αγάπησε. Έχει δίκιο, δεν σε αγάπησε. Απλώ με χρησιμοποίησε για να βγει από την προσωπική του κόλαση και όταν μια αισθάνθηκε δυνατό δεν με είχε άλλο ανάγκη. Ή αυτό συνέβηκε, σε χρησιμοποίησε ω παυσίπονο και όταν ένιωσε, καλύτερα, όταν ένιωσε καλύτερα σε παράτησε. Ή σε χρησιμοποίησε ω παυσίπονο αλλά όταν ο πόνο έγινε πολύ πιο μεγάλο, γιατί έχασε και τη δουλειά, πλέον δεν ήταν ικανό αυτό το παυσίπονο και σε άφησε σένα να πάει σε άλλα πιο δύνατα παυσίπονα. Δεν ξέρω, ανθρώπου ή ουσίε. Δεν ξέρω. Φοβάμαι ότι δεν θα με αγαπήσει ποτέ κανεί πραγματικά και ότι όλοι θα με εγκαταλείψουν στο τέλο. Είναι φυσιολογικό να φοβάσαι σε αυτή τη φάση που βρίσκεσαι, γιατί είναι πολύ φρέσκια η πληγή τη προδοσία που έχει βιώσει από αυτόν τον άνθρωπο. Και είμαι τόσο θυμωμένη με τον εαυτό μου που προκειμένου να θρέψει αυτό, αυτόν τον φόβο θα έμενα σε μια τόσο τοξική σχέση. Είσαι θυμωμένη με τον εαυτό σου επειδή έχει λειτουργήσει συνεξαρτώμενα. Σου συστήνω πέρα από την ψυχοθεραπεία που σου την έχω συστήσει από την αρχή τη επιστολή και θα συνεχίσω να σου συστήνω. Αν και στο update παρακάτω μπορεί να γράψει ότι έχει πάει είδη σε ψυχολόγο ή πηγαίνει είδη σε ψυχολόγο, σου συστήνω να διαβάσει και το βιβλίο μου Ψυχολογικό Πόλεμο, το οποίο έχει πέντε ε, ξεχωριστά κεφάλαια για τη συνεξάρτηση και θα σε βοηθήσει να καταλάβει το ψυχολογικό προφίλ ενό συνεξαρτώμενου ανθρώπου σω πηγή όλο αυτό, όλων αυτών να είναι ότι είμαι πάσχων, πάσχουσα μια αιματολογική νόσου από την ημέρα που γεννήθηκα. Από δύο χρόνων κάνω μεταγγίσει δύο φορέ το μήνα και σαν παιδί πέρασα πολύ δύσκολε στιγμές. Αχα, ψυχούλα μου. Ξέρω ότι θα μου προτείνει να πάω σε ψυχολόγο και το κάνω ήδη, το κάνει ήδη. Αλλά το να αγαπήσει τον εαυτό όταν αισθάνεσαι μαύρο μέσα από τόσο μικρή ηλικία είναι ό,τι πιο δύσκολο. Είναι, ό είναι πάρα πολύ δύσκολε οι χρόνιε σοβαρέ ασθένειε. Λυπάμαι. Λυπάμαι. Ε, πας ήδη σε ψυχολόγο, μήπως να πηγαίνεις πιο συχνά ή να θέσεις και αυτά τα θέματα που συζητήσαμε εδώ στην επιστολή και με τον ψυχολόγο σου. Μα δεν τα θέτεις ήδη. Μερικές φορές ακόμα θέλω να μου στείλει ή να μου πει ότι θέλει να γυρίσει πίσω. Πλάθω σενάρια στο, στο μυαλό μου, τι θα του, στο κεφάλι μου τι θα του πω και πώς θα πάρω το αίμα μου πίσω. Και μετά συνετίζω τον εαυτό μου και το ξεχνάω. Είναι φυσιολογικά αυτά, είναι από το κόλλημα. Αισθάνομαι ότι το μισό μερικέ φορέ γιατί με κοροϊδεψε, άλλε πάλι χαίρομαι που έφυγε πρώτο αυτό, γιατί ίσω εγώ να μην μπορούσα και να έκανα ένα πολύ μεγάλο λάθο. Θέκλα μου, θέλω πολύ να πιστέψω στην αληθινή αγάπη, αλλά φοβάμαι. Θα χαρώ πολύ να ακούσω τι σκέψει και να δω το μέλλον μου σε vlog. Οι σκέψει είναι αγάπη, οι μου για σένα, αγάπη μου, είναι αγαπητικέ. Ε, και συμπαθητικές Λυπάμαι που είχε την ατυχία να γεννηθεί με μια σπάνια ασθένεια και να κάνει συχνέ μεταγγίσει και να ταλαιπωρήσει και αυτό να επιβαρύνει τη ψυχική σου ισορροπία. Είναι δύσκολο πράγμα να είσαι χρόνιος ασθενή. Πολύ δύσκολο πράγμα. Ε, σαφώς Σαφώ αυτό ο άνθρωπο δεν ήταν κατάλληλο για σένα και για καμία γυναίκα δεν είναι κατάλληλο. Και οποιοδήποτε είναι χρήστη, είναι ένα άνθρωπο εθισμένο, δεν μπορεί να μπει σε σχέση. Γι' αυτό και στο πρόγραμμα αυτοβοήθεια των αλκοολικών, το λεγόμενο AA, ανώνυμοι αλκοολικοί ή ε, ανώνυμους, addicts ανώνυμους κλπ. Ένα ένας από τους κανόνες που βάζουν στους, στους εθισμένους είναι να μην κάνουν σχέση μέχρι να τελειώσουν το πρόγραμμα. Τελ δεν μπορεί ένας χρήστης, ένας εθισμένος να έχει σχέση, να διατηρήσει σχέση. Δεν μπορεί. Δεν είναι κατάλληλος για σχέση με οποιονδήποτε άνθρωπο, όχι μόνο με σένα. Είσαι 28 χρονών. Καταλαβαίνω ότι ε, ο λόγος που έπεσε στην παγίδα του να φτιάξει σχέση με αυτόν τον κύριο είναι γιατί σου έδειξε πάρα πολύ σημασία, σου έδωσε πάρα πολύ προσοχή, σου έδειξε πάρα πολύ αγάπη στην αρχή της σχέσης και ήρθε να σου καλύψει κενά που προφανώς έχει μέσα σου, όπως πολλές κοπέλες στην ηλικία σου έχουν κενά συναισθηματικά μέσα τους και χωρίς να έχουν τα θέματα υγείας που έχεις εσύ που επιβαρύνουν περισσότερο την κατάστασή σου. Ε, θέλω να σου στείλω την αγάπη μου Θέλω να σου πω ότι εκεί που είσαι ήμασταν πολλοί από εμάς που είμαστε εδώ στο κανάλι και είναι και πολλοί που είναι εδώ στο κανάλι και μπορείς να φύγεις από εκείνο το χώρο ε, αγαπώντας περισσότερο τον εαυτό σου και τα εργαλεία σου για να αγαπήσεις τον εαυτό σου τα έχεις στα χέρια σου. Ε, πήρες ένα τεράστιο μάθημα ο φόβος είναι φυσιολογικό να υπάρχει ο φόβος της μοναξιάς, δούλεψε αυτό το φόβο με τον ψυχολόγο σου, αλλά δες το από την πλευρά του ότι σου έκανε χάρη όντω που έφυγε και επίσης ότι πήρες ένα πολύ, πολύ μεγάλο μάθημα που σε ευχαριστούμε από καρδιάς που το μοιράστηκε μαζί μας. Καλημέρα!